Είναι γνωστές η συμπάθεια που έχω στην οικογένεια Παπανδρέου. Δεν το έχω κρύψει ποτέ μου. Και το άλλο είναι ότι βγήκε μια φήμη ότι θα είμαι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Πράγματι δεν θα είχα αντίρρηση να είμαι υποψήφιος. Είναι νόμος. Υπάρχει το ασυμβίβαστο για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Και μάλιστα θέλω από αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται να το καταγγείλω ότι στην ελληνική δημοκρατία δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ασυμβίβαστα. Δηλαδή, είναι εύκολο να είναι υποψήφιος κάποιος που έχει πάρα πολλά χρήματα ή είναι οτιδήποτε άλλο. Και οι φραγμοί κάνουν κακό. Τέλος πάντων, όπως να έχει το θέμα, θέλω να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μου, τους συμπολίτες μου, οι οποίοι πράγματι συνεδίασαν την υποψηφιότητά μου με το κίνημα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου του Παπανδρέου. Πριν όμως δεν θα είμαι υποψήφιος, αύριο Παρασκευή σε 7 η ώρα, 7.30 θα υποδεχτώ και θα υποδεχτούμε όλοι μαζί όσοι θέλουν και έχουν περιέργεια να ακούσουν από πρώτο χέρι τι θα πει ο Παπανδρέου στο πνευματικό κέντρο της Τρίπολης αύριο το βράδυ στις 7.30 ώρα. Θα είναι εδώ ο Γιώργος ο Παπανδρέου και θα μας μιλήσει. Εμείς θα τον καλοδεχτούμε και περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις του. Διότι μέχρι τώρα έχει γίνει ένα είδος εμπάρκο γύρω από το όνομα του Παπανδρέου και μάλιστα έχουν υποθεί και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και δεν είναι σωστά. Θέλω να μας δοθεί η ευκαιρία λοιπόν με αυτές τις εκλογές που θα γίνουν να υποθούν οι αλήθειες και να δώσει και τις εξηγήσεις που θέλει ο Γιώργος του Παπανδρέου. Γνωρίζετε κάποιους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Παπανδρέου εδώ στην Αρκαδία? Θα είναι η εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νοσοκομείο, η κυρία Διαμάντο, η Σαραντοπούλου. Θα είναι ο πρώην δήμαρχος της Γόρτινος, ο Κώστας ο Μικόπουλος. Θα είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σπυλιωτόπουλος, που ήταν και υποψήφιος με τον Δεφάκη, τον Νίκο και τον Κώστα τον Τζούμι. Θα είναι ο Πέτρος ο Τομάρας. Βασικά αυτή θα είναι και ο γιατρός ο Κουτσανδρέας. Το θέμα είναι ότι, όπως είπε και ο Γιώργος ο Παπανδρέου, δεν ήθελε ούτε να διασπάσει, ούτε να μοιράσει, ούτε να κόψει κανέναν από την εξουσία. Απλώς θα ήθελε να λυτρώσει, διότι ο κόσμος πράγματι, ουσιαστικά, έχει υποστεί και υφίσταται μια πλήση εγκεφάλου συνεχή, με απειλές, με φοβίες, με χρεοκοπίες και όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με το θέμα της, ότι δεν είναι μόνο οικονομική χρεοκοπία, είναι και χρεοκοπία ηθικών αξιών. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσει και ο Παπανδρέου και όλοι μας να απενεχοποιηθεί ο ελληνικός λαός, να μην αισθάνεται ότι φταίει αυτός, να μην τον απειλούν, να μην τον φοβερίζουν και να μην λένε οι μεν ότι θα τον πάνε έτσι, οι άλλοι θα τον πάνε αλλιώς. Είναι λοιπόν χρέος όλων μας να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία και να προσπαθήσουμε να βρούμε την αλήθεια και να προχωρήσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση στη χώρα όσο το δυνατόν με ευρύτερη συνεργασία να λυθούν τα προβλήματα. Και να μην αισθάνεται ο ελληνικός λαός φοβισμένος. Δεν μπορεί να πάει αύριο ο κόσμος να ψηφίσει και να ψηφίσει κάτω από το άγχος, το φόβο, την αγανάκτηση, το θυμό. Όταν είσαι θυμωμένος, αγανακτισμένος, φοβισμένος, δεν λειτουργεί το μυαλό σου σωστά. Αυτό έχει. Και όσον αφορά για γραφεία, εκλογικά γραφεία και μόνιμα γραφεία εδώ στην Αρκαδία, έχετε βρει, ήδη έχετε προχωρήσει? Ναι, θέλω να πιστεύω ότι ο λαός της Αρκαδίας θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Παπανδρέου και στο κίνημα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Οπότε θα στην πορεία, εφόσον έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, θα δημιουργηθούν και γραφεία, θα υπάρξουν άνθρωποι, ήδη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουλέψουν, σαν και εμένα και άλλοι πολλοί, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα οργανωθούμε και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος και ο λαός είναι αυτός ο οποίος είναι κυρίαρχος και πρέπει αυτό να ακούμε και να υπηρετούμε. Και όσον αφορά και για το άλλο ένα όνομα το οποίο είχε ακουστεί, αλλά δύο σε εισαγωγικά, ένα από αυτά τα οποία θυμάμαι είναι και του πρώην δήμαρχου Γορτινή Τρικολώνου, του Γιώργου Μπαρούτσα. Αληθεύει, υφίσταται αυτό? Εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα. Ξέρετε, οι φήμες είναι φήμες. Γι' αυτό και την άλλη φορά με ρωτήσατε, σας είπα ότι δεν διαψεύδω, δεν επιβεβαιώνω φήμες. Και δεν έχει και τόση σημασία αν είναι το όνομα του Μπαρούτσα ή δεν είναι. Σημασία έχει ότι όταν κάνεις εκλογές, όλοι είναι καλοδεχούμενοι και ευπρόσδεκτοι. Σύμφωνα με την παλιά αντίληψη, μάζευε και ασυγκαιρόγες. Τι να κάνουμε, έτσι γίνονται οι εκλογές.